Ασφιχτικές είναι πλέον οι πιέσεις που ασκούν οι θεσμικοί φορείς του Ρεθύμνου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προστασία και τη διαχείριση του μοναδικού φυσικού κάλου Σφινικόδασους του Πρέβελη και της ευρύτερης περιοχής του Κουρταϊώτικου Φαραγγιού που αποτελεί σήμα κατά τεθέν για το Ρέθυμνο και ολόκληρη την Κρήτη. Μετά την πρόσφατη συνάντηση που είχαν με τον αρμόδιο υφυπουργό Γιώργο Αμυρά, οι βουλευτές Γιάννης Κεφαλογιάννης και Ανδρέας Ξανθός, καθώς και οι αυτοδιοικητικοί Μέρη Ιωνή και Γιάννης Σταταράκης, επανήλθαν με νεότερες επιστολές που απέστειλαν στον υφυπουργό για τη διαχείριση αλλά και την προστασία της ευρύτερης περιοχής του Πρέβελη που κινδυνεύει από τις πυρκαγιές. Θεωρούμε επιβεβλημένη την παρέμβαση του Υπουργείου σας ώστε να γίνει δασικός καθαρισμός στο Φινικόδασος του Πρέβελη και στη συνεχόμενη περιοχή του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού μέσω του προγράμματος Αντινέρο που υλοποιείται στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας που έχει αναχθεί σε εθνική προτεραιότητα. Την ίδια ώρα παρέμβαση με επιστολή του κάνει και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου, ο οποίος ως αποδέκτης πολλών παραπώνων από τους αλλοδαπούς επισκέπτες για την υφιστάμενη κατάσταση, αναφέρεται στους τρόπους αξιοποίησης της περιοχής, μιλώντας ουσιαστικά για ένα νέο τουριστικό προϊόν που μπορεί, όπως λέει, να προκύψει, εκτινάσοντας επισκεψιμότητα και έσοδα. Μπορούν να γίνουν πράγματα, να διορθωθούν πράγματα που υπάρχουν πάρα πολλά κακώς κείμενα, έτσι ώστε να πλασαριστεί ένα καινούργιο τουριστικό προϊόν, το οποίο θα είναι μοναδικό όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά ίσως ένα από τα μοναδικά σε όλη την Ευρώπη. Μιλήσαμε για canoeing, δηλαδή κανό, μιλήσαμε για river trekking, να περπατάσουμε στο ποτάμι, διάφορες μορφές ειδικές τουρισμού, οι οποίες μπορούν να αναδειχτούν. Να αναδειχτούν και να γίνει κάτι μοναδικό για τον τόπο μας, το οποίο θα αποφέρει περισσότερη αξία και θα γίνει ακόμα πιο γνωστό το νησί μας. Σε κάθε περίπτωση, οι θεσμικοί του Ρεθύμνου ζητούν και μάλιστα επιτακτικά και τη σύσταση ενός φορέα που θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά το Φινικόδασος, όπως συμβαίνει και με τη μονάδα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς στα Χανιά. Όπως υποστηρίζουν, μέσα από αυτό το καθεστώς διαχείρισης, η είσοδος και έξοδος των επισκεπτών θα γίνει ελεγχόμενη με την καταβολή συμβολικού ανταποδοτικού αντιτίμων για την πρόσληψη φυλάκων και την κατασκευή περίφραξης, μιας και η αστυνόμευση της περιοχής είναι κάτι παραπάνω από ελπίδα.